αλλά και χωρίς κισμέτ, ο σοσιαλισμός δεν εφαρμόζεται με τίποτα σε λαούς που σιγοψύνονται στο κισμέτ από τον 7ο αιώνα μέχρι σήμερα διαλύπτος. Χρειάζεται λοιπόν ένας δικτάτορας που να είναι κατά το 1 τρίτο σοσιαλιστής, κατά το 1 τρίτο ισλαμιστής και κατά το 1 τρίτο σκέτος δικτάτορας δυτικού τύπου. Το τέλειο πρότυπο είναι ο τρίης υπόστατος Καντάφη, ο Σαντάμ Χουσέιν που θα βάλει στην πάντα τον Μπάς, τους διανοούμενους του και τη γραφειοκρατία του είναι πολύ πιο πολύπλοκος από τον Καντάφη όσον αφορά το κράμα των ιδεών που συνοθούνται στο κεφάλι του, διότι εκτός από Ισλαμική έχει και δυτική παιδεία που δεν του επιτρέπει να φοράει και λεμπία και τυρμπάνη όπως ο Καντάφη. Αντίθετα, οι δυτικοί οι δικτατορικοί τρόποι επιβάλλουν να φοράει συνέχεια στρατιωτική στολή και α μην είναι στρατιωτικός αφού είναι δικηγόρο ο Σαντάμ Χουσέιν δεν είναι Ισλαμιστή, το παίζει Ισλαμιστή. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που ο παρανοικος οκταχρονο οκτάχρονο Ιρανο-Ιρακινός πόλεμο αρχίζει το 1980, ένα χρόνο μετά την κατάληψη της εξουσία από τον Χουσέιν στο Ιράκ, ένα χρόνο μετά την κατάληψη τη εξουσία από τον Χομεϊνί στο Ιράν. Οι δύο άντρε θα εμφανιστούν ταυτόχρονα σαν δικτάτορε, αλλά εντελώ διαφορετικού τύπου. Ο ένα είναι θρησκευτικό και ο άλλο κοσμικό δικτάτορα. Και οι δύο χώρε είναι Ισλαμικέ, αλλά ο Χουσέιν το παίζει Ισλαμιστή, γιατί θα ήταν αδύνατο να κάνει ένα ηγέτη μουσουλμανική χώρα οτιδήποτε χωρί να είναι Ισλαμιστή, όπω ο Χομεϊνί, ή χωρί να φαίνεται πω είναι, όπω ο Χουσέιν. Ο πόλεμο Ιράν-Ιράκ αρχίζει στι 20 Σεπτεμβρίου του 1980 με εισβολή του Ιρακινού στρατού στο Ιράν. Δηλαδή τον αρχίζει ο Χουσέιν με μια εντελώ ασήμαντη αφορμή για μια πιθαμή αμφισβητούμενη μεθοριακή γη για την οποία ποτέ προηγουμένω δεν είχε γίνει λόγο. Είναι φανερό πω ο Χουσέιν φοβάται τον Ισλαμισμό του Χομεϊνί. Είναι πάρα πολύ εύκολο ο Ιρακινό, ο Ιρανικό Φονταμεταλισμό να περάσει τα σύνορα και να σαρώσει το Ιράκ. Τόσο οι Δυτικοί όσο και οι Ανατολικοί τα μπερδεύουν εντελώς με τούτο τον τρελό πόλεμο. Δεν ξέρουν σε ποιον από τους δύο εμπολέμους πρέπει να πουλήσουν τα περισσότερα όπλα. <laughs> Τελικά και οι δυτικοί και οι ανατολικοί θα πουλήσουν όπλα και στους δύο. Άλλωστε είναι μια καλή ευκαιρία να καταναλώσουν τα αποθέματα. Γι' αυτό δεν έγινε ο πόλεμος. <laughs> και κάνοντας να τραβήξει σε μάκρος ο πόλεμος, να μελετήσουν με άνεση την περιπεπλεγμένη κατάσταση που δημιούργησε ο Χουσεΐν εισβάλλοντας το Ιράν στα καλά καθούμενα ίσως για να δείξει στους δυτικού πως ο γνήσιος, ο σουνητικός, αραβικός Ισλαμισμός πρέπει να προτιμηθεί από τον σιητικό των Περσών. Ο οκτάχρονος πόλεμος θα τελειώσει το 1988 και οι δύο πετρελαιοπαραγωγές χώρες θα βγουν από αυτόν ρημαγμένες. Να λοιπόν γιατί τραβάει σε μάκρος αυτός ο φαινομενικά πόλεμος για να βγουν ρημαγμένε και οι δύο πετρελαιοπαραγωγέ χώρε που εθνικοποίησαν τα πετρελαιά του. Και τώρα η μία πρέπει να τιμωρήσει την άλλη για λογαριασμό των παλιών κοινών αφεντικών του. Μια και άρχισε ο πόλεμο, σαν μια επίδειξη δύναμη από τον Σουνίτη Χουσέιν στον Σιήτη Χωμενή, θα έπρεπε να συνεχιστεί με τη βοήθεια των δυτικών πρακτόρων. Αργότερα θα αποκαλυφθεί πω οι Αμερικανοί πουλούσαν όπλα και στο λυσασμένο εχθρό του, το Έλα. Πρόκειται για το περίφημο σκάνδαλο Iran Gate. Γιατί τα πουλούσαν? Πρώτα πρώτα για να τα πουλήσουν. Έτσι απλά. Όπως θα πουλούσαν κάθε άλλο ακριβό εμπόρευμα. Και ύστερα για να είναι δυνατή η συνέχιση του πολέμου. Ο Χουσέιν που άρχισε αυτή την ηλίθια ιστορία θα την πατήσει άγρια. Ο πόλεμος του στοιχίζει ένα δισεκατομμύριο δολάρια το μήνα. Πολύ ακριβό πράγμα ο πόλεμος. Και δεν βοηθάει καθόλου την εδραίωση και την ανάπτυξη του σοσιαλισμού. Είναι από τη φύση του αντισοσιαλιστικό. Μετά τη λήξη του πολέμου, το Ιράκ θα ξεχάσει εντελώ το σοσιαλισμό, αν και ο Χουσέιν λέει πω δεν τον έχει ξεχάσει. Όσο για του Αγιατολάχ του Ιράν, αυτοί ποτέ δεν είχαν εγγράψει στο πρόγραμμά του τον σοσιαλισμό. Άλλωστε το Μπαθ ποτέ δεν είχε σχέσει με του Πέρσε. Το παναραβικό κράτο που σχεδίαζε τον Μπαθ αν κάποτε δημιουργούνταν, θα άφηναν απέξω την Περσία όπω και όλου του μη Άραβε μουσουλμάνου. Το Μπαάθ είναι κόμμα παν-αραβικό, όχι πανισλαμικό. Σημειώστε με την ευκαιρία πω ο μουσουλμανισμό, που είναι αποκλειστικά αραβικό δημιούργημα, έχει τρία κύρια εθνικά παρακλάδια. Το αραβικό που είναι μεγάλο, το περσικό που είναι μικρό, και το τουρκικό που είναι πάρα πολύ μεγάλο, αν υπολογίσουμε και τους τουρκογενείς της Κεντρικής Ασίας. Έχει επίσης και δύο δευτερεύοντες κλάδους, τον αλβανικό και τον βοσνιακό που είναι μάλλον αμεληταίοι. Άντε καλά, Ραφαηλίδη, για έλα τώρα σήμερα. Το έγραψε στο 98 το βιβλίο, ε. Έχουν περάσει 26 χρόνια από τότε το αλβανικό λοιπόν και το βοσνιακό κλάδο. Ε, αυτά τα δύο μικρά μουσουλμανικά παρακλάδια επί ευρωπαϊκού εδάφους προέρχονται από ομαδική αλλαξοπιστία των βογόμιλων μιας πολύ ισχυρή άλλοτε αντιεξουσιαστικής χριστιανικής αίρεσης με πρωτόγωνα σοσιαλιστικό και αναρχικό χαρακτήρα. Οι χριστιανών μουσουλμάνοι των Βαλκανίων δύσκολα κάνουν παρέα με τους άλλους. Οι σχέσεις του Ιράκ με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διακοπεί το 1967 στη διάρκεια του Άραβο-Ισραηλινού πολέμου των έξι ημερών. Όμως όταν αρχίζει ο Ιρανο-Ιρακινός πόλεμος το 1980, οι ΙΠΑ κάνουν προσπάθειες να βελτιώσουν τις σχέσεις τους με το Ιράκ του Σαντάμ Χουσέιν. Θεωρούν το Ισλαμικό καθεστώς που εγκαθίσταται στο Ιράν το 1979, ότι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, δηλαδή στα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής. Παίρνοντα υπόψη και τι καλέ σχέσει του Ιράκ με την ΕΣΔΑ, οι Αμερικανοί έχουν κάθε λόγο να βοηθούν τον Ιρακινό δικτάτορα Χουσέιν, που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στον υπαριθμό ένα εχθρό του στην περιοχή. Τον δικτάτορα Αγιατολά Χωμεϊνή, τον μεγάλο πολιτικο-θρησκευτικό άρχοντα τη Περσία. Όμω, όπω ήδη ξέρουμε από το σκάνδαλο που ονομάστηκε Iran Gate, κατά αναλογία με το Watergate που θα οδηγήσει τον Νίξον σε παρέτηση, Βοηθούν κρυφά και τον Χωμενί, που εκτό απολυσσασμένο αντιαμερικανό, είναι και φανερά αντισοβιετικό. Πάντω λιγότερο από όσο είναι αντιαμερικανό, τα έχουν αυτά οι φονταμεταλιστέ, οι θεμελιακοί, οι ριζιστέ. Αυτοί που πιστεύουν πω η επιστροφή στα θεμέλια και τι ρίζες θα γλιτώσει τον κόσμο από τη δυστυχία του μοντέρνου παρόντο. <coughs> στη Δύση, ο θα εκδηλωθεί σαν μεταμοντερνισμός. Η κύρια ελληνική παραλλαγή του φωνταμεταλισμού και του μεταμοντερνισμού ονομάζεται νεοορθοδοξία. Είναι τέτοιο το μέγεθος της βλακείας των στον όλων των αποχρώσεων που πιστεύουν οι λύθοι πως είναι δυνατή η επιστροφή στις ρίζες, δηλαδή η υιοθέτηση τρόπων οργάνωσης της ηθικής Κοινωνική και οικονομική ζωή του 4ου αιώνα για τον χριστιανισμό και του 7ου για τον μαμεθανισμό. Μωραίνει κύριο. Κυρίω αυτού τον αγαπούν πολύ. Φιγά μπορεί να μην τον αγαπούν πολύ. Με τη λήξη του 8χρονου Ιρανο-Ιρακινού πολέμου το 1988, η Δυτική Διπλωματία, που τη βγήκε η γλώσσα τρέχοντας από τον Χομεϊνί, στο Χουσέιν και τα Νάπαλιν, ανασταίνει λιγάκι. Αλλά σε δύο χρόνια και πριν καλά-καλά ηρεμήσουν τα πνεύματα, νέο φασούλι φυτρώνει τον Αύγουστο του 1990 λίγο παρακάτω στον Περσικό κόλπο. Ο Σαντάμ Χουσέιν <coughs> εισβάλλει ευνηδιαστικά στο γειτονικό κρατήδιο του Κουβέιτ, που το θεωρεί αναπόσπαστο τμήμα του Ιράκ. Κανείς δεν μπορεί να πει ποια χώρα τμήμα είναι αυτό το εντελώς τεχνητό κρατήδιο που το έστησαν οι Άγγλοι για τις πετρελαϊκές τους ανάγκες. Τα πετρέλαια του Ιράν ενώνονται υπογείω με τα πετρέλαια του Κουβέιτ και συνεπώ θα μπορούσε κανεί να τα ρουφάει με υπόγειο καλαμάκι, είτε από τη μια είτε από την άλλη μεριά. Αυτό που επιδιώκει ο Χουσέιν εισβάλλοντα το Κουβέιτ είναι να διώξει εκείνου που ρουφάνε το δικό του πετρέλαιο στη μένη εκεί, αλλά και να ανοίξει στα δικά του τάγκερ το θαλασσινό δρόμο του Περσικού κόλπου που τον φράζει αυτό το τεχνητό κρατήδιο που λέγεται Κουβέιτ και που είναι τόσο αραβικό όσο και το Ιράκ όμως είναι πολύ πιο πλούσιο. Στο κουβέιτ, τα έσοδα από το πετρέλαιο, τα μοιράζονται μια χούφτα άνθρωποι, που όλοι μαζί μπαίνουν άνετα στην τεράστια τσέπη των Αμερικανών. Η τάπα στην πάνω μεριά του περσικού κόλπου που λέγεται κουβέιτ δημιουργήθηκε από τους Άγγλους για να ταπώνεται το στόμιο της στεριανής μπουκάλα που χύνει το στεριανό ιρακινό πετρέλαιο στον περσικό κόλπο για να φορτώνεται από εκεί στα τάνκερ. Ο Χουσέιν θέλει δική του αυτή την τάπα, αλλά οι πετρελαϊκέ εταιρείε διαφωνούν. Ο πόλεμος του Κόλπου ήταν ο πρώτος αμυγός πετρελαϊκός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Να περιμένετε κι άλλους όσο το πετρέλαιο τελειώνει. Λοιπόν, ποια ελευθερία και κουραφέξαλα υπερασπίζονται οι Αμερικανοί στο Κουβέιτ όταν επενέβησαν τότε με τέτοιο θεαματικό τρόπο που να λειτουργούν και σαν σπόνσορες του CNN, <laughs> το οποίο στείνει έγκαιρα τις κάμερες στις κατάλληλες θέσεις ώστε να καλύψει έναν αγώνα που δεν είναι ποδοσφαιρικό, αλλά ενεργεί σαν ποδοσφαιρικό στου φιλοθεάμονε όλου του κόσμου που παρακολουθούν τι φάσει και φωνάζουν γκολ κάθε φορά που ένα εξωσέτ ή ένα πάτριοτ εκτελεί τα πατριωτικά του καθήκοντα, στέλνοντα μουσουλμάνους στο μουσουλμανικό παράδεισο. Που ευτυχώ χωρίζεται με ψηλά τύχη από τον γειτονικό του χριστιανικό και έτσι οι μεσανατολίτες δεν μπορούν να γίνουν λαθρομετανάστες και εδώ. Αλλά γιατί να γίνουν, αφού ο μουσουλμανικός παράδεισος και επιλάφια έχει και χανουμάκια έχει. Ό,τι θες έχεις. Και το σούπερ μάρκετ είναι ο μουσουλμανικός παράδεισος, όχι σαν το δικό μας, που έχει μόνο ψυχές καλής ποιότητας, που ούτε τρώνουν, ούτε πίνουν, ούτε καπνίζουν, ούτε πηδούν. Προσωπικά να μου λείπει ένα τόσο αποστηρωμένο παράδεισο. Εγώ θέλω το μουσουλμανικό παράδεισο, αλλά χωρί να γίνω μουσουλμάνο. Και μην μου πείτε πω ο μουσουλμανικό παράδεισο είναι ψεύτικο, ενώντα πω ο δικό σα είναι αληθινό, γιατί στα προβλήματα της πίστης δεν υπάρχουν ούτε ψέματα ούτε αλήθειες. Υπάρχουν μόνο οι ευσεβείς πόθη των ευσεβών και παντιοτρόπος πεινασμένων που παντοειδή καρβέλια ονειρεύονται. Μόλις ξεμπλέξει ο Χουσέιν στον κόλπο μπλέκει ατάκα με τους Σιήτες που ξεσηκώνονται και τους λιανίζει. Αμέσως μετά μπλέκει με τους Κούρδους που και αυτοί ξεσηκώνονται και τους λιανίζει και αυτούς. Δεν θα σας πω ποιος παρακινεί αυτές τις εξεγέρσεις γιατί δεν έχω κανένα λόγο να είμαι, αντι, είμαι αντισυΐτης ενώ έχω πολλούς λόγους να αγαπώ τους Κούρδους. Άλλωστε για μένα ο πρώην μπάθης Σαντάμ Χουσέιν θα μπορούσε να είναι το μέτρο για τη μέτρηση του σαδομαδοζωχισμού οποιασδήποτε μορφής εξουσίας. Είναι μια αντιφατική προσωπικότητα που καθρεφτίζει με ανακλαστική επάρκεια της εγγενής στη Μέση Ανατολή κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές αντιφάσεις Μα οι Άγγλοι τα στήσαν όλα αυτά και πάλι. Απλά επειδή δεν έχουν αρκετά μεγάλο στρατό για εκεί κάτω, έβαλαν τους Αμερικάνους. Είναι, απλό είναι. <laughs> Όπως και τώρα ακριβώ το ίδιο γίνεται. Περιμένουν το αποτέλεσμα οι Άγγλοι απλά. Κάθονται και περιμένουν. Χρόνια και χρόνια. Γίνεται όμως αυτό που θέλουνε.